Εδώ λοιπόν καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τον Υπουργό Πολιτική Κρίση και Πολιτική Προστασία Βασιλική. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε. Σε μια μέρα που θα πρέπει να συζητάμε άλλα πράγματα κανονικά και γενικά μαζί σα έχουμε ένα πολύ μεγάλο τομέα. Θα αναφερθούμε ε, στο τέλο και για τα θέματα σα βέβαια, γιατί είναι σοβαρά και κρίσιμα και ενδιαφέρουν και όλου του πολίτε. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τι αναταράξει που δημιουργεί η... το θέμα Σαμαρά. Η, η διαγραφή δηλαδή του κύρου Σαμαρά μετά από τη συνέντευξη που έδωσε και στην ουσία αποδομούσε το σύνολο τη κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο τα εθνικά θέματα. Ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα, τι δημιουργεί αυτή η διαγραφή, Κοιτάξτε, καταρχά, να είμαι ειλικρινή, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή για μας, το κόμμα, στην παράταξη και, και σε ανθρώπινο επίπεδο, αν θέλετε, και μένα με, με στεναχωρεί. Αλλά αναπόφευκτη mm -hmm. όμω. Και ξέρετε, οι πολιτικέ αποφάσει πρέπει να παίρνονται στη στιγμή που το timing είναι. Mm -hmm. Κατάλληλο και το λέω αυτό γιατί, προσέξτε, η σχέση πολιτών και πολιτικών ε, έχετε πιο κοντά όταν ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα. Είμαστε mm -hmm. αποτελεσματικοί, προσπαθούμε να βρούμε λύσει σε αυτά. Και... Εκεί κρίνεται, λέτε, η πολιτική. Βεβαίως. Μες. Όταν υπάρχουν εσωτερικές έρηδε και μία εσωστρέφεια και μία τάση, αν θέλετε, όλο αυτό α, να, να προχωράει στον χρόνο, αποστροφή. Δεν είχε άλλη επιλογή ο Πρωθυπουργό κατά τη γνώμη σα. θεωρώ ότι ήταν αναπόφευκτο. Mm -hmm. Και πάντω, ξέρετε, ο εσωτερικό διάλογο, γιατί και αυτό είναι υγεία για τα κόμματα, πρέπει να γίνεται στη βάση πραγματικών δεδομένων και γεγονότων. Mm -hmm. Αλλά, Πάνω σε αυτά θα του πολίτε. Αν με να πάμε στην ουσία τώρα του ζητήματο, που mm -hmm. κατά μου είναι η πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Εκεί ήταν το διακύβευμα, αν θέλετε. Εγώ σα δηλώνω ότι ω. Υπουργό κυβέρνηση αυτή τη Νέα Δημοκρατία με τον πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μετσοτάκη, θεωρώ ότι ο πατριωτισμό, γιατί για αυτόν μιλάμε, mm -hmm. και άρα η προάσπιση των εθνικών συμφορώντων αποδεικνύεται στην πράξη. Mm -hmm. Και με πράξη. Άρα, ο εθνικό σχεδιασμό για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και πόσο γρήγορα έχει τρέξει ε, και εμπροστοβαρό έχει πάει τη χώρα. Για να φτάνει ο κύριο Σαμαρά να ζητάει την, την αποπομπή του κύριου Γιώρα Πετρίτη και να μιλάει για προδοτικές πολιτικές στην πραγματικότητα. Εγώ αισθάνομαι πως όχι και θα, το, και θα το αποδείξω πρώτο. τώρα στη, στην πράξη. Με, με πολιτικά επιχειρήματα. Ο φράκτης των Εύρω και η, η θωράκιση των βορείων σύνορων μας. Η, η, τα θαλάσσια σύνορά μας και το πώ το λιμενικό μας και οι πολιτικές μας είναι εκεί για να τα υπερασπιστούν. Mm -hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει και με την παράνομη μετανάστευση. Mm, το ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και την Ευρώπη, προς όφελος της Κύπρου και για την υποστήριξη της Κύπρου. Α, τα Ραφάλ, η Μπελχαρά α, και τα F-35, αν θέλετε. Αυτά είναι πατριωτικές πολιτικές. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι πατριωτικές πολιτικές, ακόμα και η δυνατότητα που έδωσε ο Πρωθυπουργός... Στον uh, Φρέντιν τον Μπελέρη mm. να είναι ευρωβουλευτή μα και η φωνή του να ακούει το στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν με τα συνοψίσει... συνοψίσει λοιπόν και τα μαζέψει κανεί όλα αυτά, αποδεικνύεται στην πράξη, αν στα πέντε χρόνια είχαμε μια συνεκτική και ενιαία πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Και αυτό δεν ήταν, ξέρετε, κατά αποκοπή. Παράδειγμα, στο δικό μου Υπουργείο mm -hmm. υλοποιείται ένα πρόγραμμα 2,1 δισεκατομμύριων ευρώ για ηλικτροτεχνική υποδομή, τεχνολογία και εξοπλισμό. Πολύ σημαντικό σε αυτό το πάζος και σε αυτή την εξίσωση. Άρα, θέλω να πω ότι και σε προσωπικό επίπεδο, αν, αν θέλετε, εγώ μετέχω σε μια κυβέρνηση. Και ω μέλο του ΚΙΣΕΑ επίσης που είμαι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνεται οποιαδήποτε διεργασία ει βάρο των εθνικών συμφερόντων. Mm -hmm. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τότε, γιατί και, εδώ, και, και δεν κύριε. γίνεται. Γιατί και δεν φτάσαμε γίνεται. εδώ να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, όπω είπαμε για μειοδοσία, ο κύριο Σαμαρά, ότι μαγειρεύονται επώδυνε λύσει στην πραγματικότητα στην Τουρκία. Όπω τα λέτε είναι τα πράγματα. Η σειρά των πραγμάτων είναι όπω την απαριθμίσατε. Και αυτέ είναι πραγματικά πατριωτικέ πολιτικέ και τι έχει αγκαλιάσει και ο ελληνικό λαό. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά για να φτάνει ένα πρώην Πρωθυπουργό που έχει χειριστεί και αυτό θέματα. Έχει συναντηθεί τέσσερι φορέ με τον uh, πρόεδρο Ερντογάν και μάλιστα σε δυσκολότερε εποχέ. Που είχαμε μεγάλε αναταράξει εκείνη την εποχή και τότε είχαμε το Κάζου Σβέλη και τότε είχαμε παραβάσει και παραβιάσει που τώρα δεν έχουμε ένα χρόνο και. Τι συμβαίνει ξαφνικά, τρελάθηκε ο Σαμαρά, τι έπαθε. Κοιτάξτε, ούτε είναι... Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να κάνω μάθημα ιστορία σε καμία των περιπτώσεων mm -hmm. και δεν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα. Κρίνουμε το παρόν. Σα είπα, δυστυχώ είναι μια mm -hmm. δυσάρεστη αυτή η οποία κατέστη αναπόφευκτη καθότι είναι προφανέ ότι ειδικά σε τέτοια σοβαρά θέματα, πάμε συντεταγμένοι. Mm -hmm. Πάμε όλοι μαζί και με ένα πνεύμα ομόνοια και με ένα πνεύμα αλληλεγγύη και με ένα πνεύμα στήριξη μια εθνική προσπάθεια. Υπάρχει αυτό. Ετσι είμαστε μια γειτονιά. Λέτε... Δεν είμαστε Ελβετία. Μπο δεν είμαστε Σουηδία. Είναι μια γειτονιά. Προκλήσεις. Αυτό το πνεύμα που λέτε μετά τη διαγραφή. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι βουλευτέ που φαίνεται να είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά. Τέσσερι, πέντε, εφτά, έξι, τρει, δεν ξέρει κανεί πώ είναι ο αριθμό, είναι απροσδιορισμένο για την ώρα. Μπορεί αυτοί οι βουλευτέ να ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά και να έχουμε ε, κυβερνητικέ αναταράξει και πτώσει κυβέρνηση κατ' ουσίαν. Εντάξτε, Τι νόμως. βλέπετε. Εμεί οι βουλευτέ και οι υπουργοί έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου μα και του λόγου για τον οποίο επανεκλεγήκαμε το 2023. Σα είπα, είναι για να είμαστε αποτελεσματικοί, να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου στην καθημερινότητα και τα μικρά και τα μεγάλα και φυσικά να προασπίζουμε τα εθνικά μα συμφέροντα. Mm -hmm. Με αυτό το πρίσμα, εγώ δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο. Δεν βλέπετε λοιπόν κάποιου να τον ακολουθούν, να ανεξαρτητοποιούνται, να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση μετά από αυτό. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Ο ίδιο τώρα ο κύριο Σαμαρά, επειδή το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν και εμεί ρεπόρτερ ήμασταν τότε, όταν είχε γίνει πτώση κυβέρνηση Μητσοτάκη, πάλι με πρωταγωνιστή τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύετε ότι μπορεί να επαναληφθεί η ιστορία? Δηλαδή, ο κ. Σαμαρά να έρθει μπροστά με μια πολιτική πρωτοβουλία και να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα ξανά, μπορεί να στηρίξει κάποια από τα υπάρχοντα. Πώ θα συμπεριφερθεί από εδώ και πέρα, τι βλέπετε. Σα είπα καταρχά ότι δεν θα ήθελα να συνδέσω τη διαδρομή. Δεν είναι ιστορική αναφορά αυτή που κάνουμε σήμερα. Ξετάζουμε ένα γεγονό το οποίο. Ε, Προκλήθηκε και γέννησε αντιδράσει. Mm -hmm. Πολιτικές και σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για το σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, ούτε είναι ο ρόλος μου και η θέση μου, και είναι θέμα, αν θέλετε, και σεβασμού απέναντι σε ανθρώπου με πορεία και ιστορία και διαδρομή, να ερμηνεύσω, ούτε να ε, γίνω μελλοντολόγο. Με ρωτήσατε για του συναδέλφου μου και την κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μπροστά μα είναι, οι ψήφις Μπροστά μας είναι η ψήφιση του προπολογισμού, και η απόφαση του Πρωθυπουργού για το πρόσωπο. Που θα είναι η πρόταση τη κυβερνήσεως τη πλειοψηφία για τη θέση του ή τη Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία, δεν βλέπω εγώ κάποιο, κάποιο θέμα. Mm -hmm. Ο ίδιο πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Τι θα, τι θα λέγατε, σαν να σα ρωτήσω, Πρωθυπουργός Βασίλη, τι λε, Ποια πρέπει, πρέπει να είναι η κατεύθυνση, Τάξε. Τι λέτε. Καταλαβαίνω ότι αυτή η σειρά των ερωτήσεων που μου κάνετε έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. <laughs> Αλλά για έναν πολιτικό δεν πάει έτσι και σε καμία <laughs> περίπτωση δεν θα μπορούσα εγώ να υποδείξω. Τον Αντώνη Σαμαρά και σε κανέναν γι' αυτό, λόγω τι, τι πρέπει να κάνει. Πάμε λίγο στα δικά σα για να ολοκληρώσουμε με αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι σημαντικά και κρίσιμα όλο ο το τομέα που διαχειρίζεστε. Και πάντοτε αποκτά και μεγαλύτερη επικαιρότητα όταν έχουμε και γεγονότα. Είδαμε τα γεγονότα στην Βαλένθια και αναρωτιόμαστε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τα διπλημμυρικά μα, πού βρισκόμαστε. Ξέρω ότι συνεργάζεστε καλά με τον Νίκο Το Χαρδαλιά και ότι και αυτό έχει βάλει μεγάλη πλάτη από το ρόλο του, από το ρόλο του Περιφερειάρχη. Πού βρισκόμαστε. Καταρχά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο με τη συνεργασία με του κύριου Περιφερειάρχε και Δημάρχου. Δώσαμε μια τεράστια μάχη 7-8 mm. μήνε στην αντιπυρική περίοδο. Με μετρήσιμα πολύ καλά αποτελέσματα, μείον 14% των καμένων τη τελευταία εικοσαετία, mm -hmm. τη φετινή χρονιά στι πιο δύσκολε συνθήκε. Και συνεχίζουμε μαζί, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα στο άλλο κομμάτι. Ε, το θέμα των πλημμυρών και άλλων ακραίων φαινομένων, γιατί βλέπετε και χιόνια είχαμε τελικά στη, στην βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, η συνεργασία με τον Περιφυριακό Χρηματική είναι πολύ καλή. Και το κάναμε αυτό σε επίπεδο και διαλειτουργικότητα, στρατό, αστυνομία, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, εθελοντές εθελοντέ και δύο βαθμοί τη τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε ένα βαθμό θωράκι σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αν μα έρθει ένα κακό, την παξίλο. Όχι την Πουβαλένθια, άλλο έτσι, αλλιώ δεν ξέρω τι. Θα δούμε. Μπροστά μα είναι Έχουμε τα σχέδιά μα. Έχουμε τα σχέδιά μα, είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε τα σχέδιά μα στο πεδίο, επιτελικά και επιχειρησιακά, τη δυνατότητα πρόγνωση αν οι μετεωρολόγοι μα χτυπήσουν το καμπανάκι του κινδύνου, ενημέρωση του κοινού μέσα από το 112. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό εργαλείο είναι αυτό και πόσο σημαντική ήταν η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να το βάλει ω κομμάτι τη πολιτική προστασία στη δημιουργία αυτού του νέου Υπουργείου. Πήρε άλλη επικαιρότητα μετά την Βαλένθια το 112. Και δικαιώθηκαν πολύ γι' αυτό. Κοιτάξτε, σας και άλλοι απογοητεύτηκαν. Σας είπα, απογοητεύτηκαν. Σα είπα πολλέ φορέ. <κυκυκ> Λιδωρήθηκε το 112 και χτυπήθηκε το 112 και η, η, η απόφαση τη Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου που εισηγείται σε εμά μια επικίνδυνη με καιρικά φαινόμενα κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχεις το 112. <σομή> Αν δεν έρθει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση, καλώ να μην έρθει για να μην έχουμε και περαιτέρω προβλήματα. Άρα, λέτε σχεδιασμό και οργάνωση υπάρχει. Αρα, προσέξτε, όταν υπάρχει. Στην Ισπανία. Δεν είχε το 112. Έτσι. Αυτό οδήγησε σε μια ανθρώπινη τραγωδία, mm -hmm. σε ένα δράμα. Τώρα, οι συσκέψει για την Αντική έγιναν. Στο πεδίο είχαμε και στη Θεσσαλία και στην Εύβια και στη Φθιότητα και στη Μαγνησία mm -hmm. αυτέ τι δυνάμει, όλοι μαζί. Και τα χάμερ του στρατού και τα αμφίβια και τα κόμπρα Μιλήκε. και Μάλιστα. οι βάρκε σε μακ και οι άνθρωποι τη πολιτική προστασία. Δεν χρειάστηκε. Mm -hmm. Ευτυχώ ήταν μια καλή άσκηση για μα. Mm -hmm. Σήμερα, αμέσω μετά από εσά, ταξιδεύουμε στη Θεσσαλονίκη. Και ε, θα κάνουμε μια κοινή σύσκεψη mm -hmm. μαζί με τον Υπουργό ε, Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Γκιουλέκα yeah. και τις τρεις περιφέρειες. Mm -hmm. Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία. Με βάση τα σχέδια mm -hmm. αυτά, του πού υπάρχει πρόβλημα από την ιστορία για πλημμυρικά φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, πώ θα τοποθετηθούν οι δυνάμει μα, τι χρειάζεται να ενισχύσουμε, πώ προχωράνε τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Αυτή είναι η δουλειά μα, μόνιμα να παρακινούμε ναι. τον κόσμο, να το συντονίζουμε και να προσπαθούμε σε ένα Υπουργείο το οποίο δυσάρεστε ειδήσει παράγει. Είναι Συνήθως. Υπουργείο Συνήθως. Κρίσεων. Έτσι, έτσι. Είναι Υπουργείο όμω, βεβαίω, που η πρώτη προτεραιότητα για μα, μακράν όλων των άλλων, είναι η προστασία τη ανθρώπινη ζωή.